Να δώσω το λόγο στην Αταλία Γερμανού, η οποία για τα όσα, Αταλία, γίνανε και την κριτική σου φυσικά για το κομμάτι. Έγραψα κάτι στην σελίδα μου στο Facebook. Ο Μένιος το γνωρίζει γιατί το συζητήσαμε. Το γνωρίζουν και πολλοί άνθρωποι που το διάβασαν. Είπα πως όταν φτάσει η ώρα μου να σε κρίνω, θα παρακαλούσα να με προσπεράσουν, γιατί δεν θέλω ξανά να έχω καμία σχέση μαζί σου, Ζαφύρη μου. Δεν θέλω ούτε να τσακωθούμε, δεν θέλω ούτε να σε βρίσω. Απλά αυτά που είδα, τη συμπεριφορά που είδα, οι χαρακτηρισμοί σου προς το άτομο ενός συμπαίκτη σου, μιλάω για τον Σταύρο το Γιάννου, με έκαναν να χάσω πάσα ιδέα για το άτομό σου. Θεωρώ ότι ανήκεις στην κατηγορία των ανθρώπων που εγώ δεν θα επέλεγα ούτε για να συναναστραφώ, ούτε για να έχω καμία απολύτως επαφή. Πολύ έξυπνα μετά πήγες να τον παλώσεις, λέγοντας ότι εγώ ονειρεύομαι να γεμίζω στάδια και να δίνω τα έσοδα στα φτωχά παιδιά. Μια ατάκα την οποία την είχε πει και ο Νίκος Οικονομόπουλος, ακριβώς με τα ίδια λόγια, σαν να την είχες δει σε βίντεο. Με τη διαφορά ότι δεν... Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν τα μεγάλα πνεύματα συναντώνται. Με τη διαφορά όμως ότι δεν θεωρώ ότι το εννοούσες. Θεωρώ ότι το είπες για να το πεις. Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο συγγνώμη. Ένα μεγάλο συγγνώμη, γιατί αυτό που είδατε στο βίντεο δεν ήταν ο Ζαφύρης, ούτε κατά προσέγγιση. Ήταν μια μέρα πάρα πολύ δύσκολη. Λίγο τον πάσο, συγγνώμη, γιατί τα ακούω στα ακουστικά. Βγάλε τα ακουστικά. Ήταν μια μέρα Ζαφύρη. Πάρα πολύ δύσκολη. Ήταν Πάσχα. Έχουμε αυτόν τον εγκλεισμό που έχουμε στο σπίτι. Είναι πολύ δύσκολο για όλους. Είχαμε πιει, ήμουν μεθυσμένος. Το παραδέχομαι και δεν ήξερα τι. Έβλεπα το βίντεο την άλλη μέρα, δεν ήξερα τι έλεγα. Με το Σταύρο δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι, Ζαφύρη μου. Θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι επειδή έχω μιλήσει με το Σταύρο. Μάλιστα. Και μέσα στο σπίτι πάλι άσχημα του είχες φερθεί. Παρακαλώ, ναι, σε ένα σημείο, okay. Ζαφύρη, παρακαλώ, θα φύγω από εδώ για να πάω, γιατί είναι κοντά μας, κυρίες και κύριοι, ο Σταύρος ο Γιάννου. Κάνουμε δίκαια, ας πούμε. Τώρα όπου... κάνουμε εκεί. Δεν κάνουμε καμία δίκαια. Εγώ κλείνω εδώ, βάζω τελεία και δεν ξανασχολούμαι. Καμία δίκαια δεν κάνω. Σταύρο, έλα παρακαλώ να μπούμε μέσα. Μου λείπει ο Σταύρος. Έλα τσίκλα, έλεος. Είσαι μια τσίκλα. Όχι, μαζί. Θα το λύσουμε, δεν είναι τίποτα. Μια παρεξήγηση είναι. Σταύρο, Ναταλία, κάτι είπες πριν ότι ο Σταύρος... Αρχικά καλησπέρα σε όλους. Έχοντας μιλήσει με τον Σταύρο, γνωρίζοντας ότι υπήρχε και μέσα στο σπίτι, δεν υπήρχε καλή αντιμετώπιση. Καλησπέρα σε όλους, ξαναλέω. Νομίζω ότι όντως δεν υπάρχει λόγος, δεν θέλω βασικά να διαλεχθώ με αυτό το άτομο. Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή του, για να είμαι και επίκαιρος. Αυτό που θέλω να πω είναι, επειδή είναι και η Άσπα σήμερα εδώ, ότι η συγγνώμη είναι πράξη και όχι λέξη, όπως είχε πει κάποτε, και το πιστεύω ακράδαντα. Θέλω να πω ότι είμαι πολύ στενοχωρημένος που βρίσκομαι σε αυτό το stage που τόσο αγάπησα, γιατί την αρχή μας δεν μπορεί να την αλλάξει κανείς, και πρέπει να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ήμουν εδώ για να τραγουδάω και να κάνω αυτό που αγαπάω. Δεν αγαπάω αυτό που κάνω τώρα. Είμαι στεναχωρημένος γιατί δεν έχω κάνει μαθήματα με τον κύριο Ρίγα, δεν είχα την ευκαιρία. Θα μιλήσω γενικότερα ότι ήρθε να διδάξει υποκριτική. Δεν θα δυσκολευτεί πάρα πολύ σε αυτό το σπίτι να διδάξει υποκριτική. Εγώ δεν θα ήμουν καλός μαθητής μάλλον. Συγγνώμη που το λέω. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, παρακαλώ. Θέλω, επειδή την προηγούμενη φορά έφυγα και ήμουν πολύ στενοχωρημένος, δεν έχω πει κάποια πράγματα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που έχω απέναντί μου και για τα καλά τους λόγια και για τα πιο χρήσιμα λόγια, γιατί εγώ έτσι τα ξεχωρίζω. Να ευχαριστήσω την ορχήστρα μας, γιατί είναι μεγάλη μου τιμή που έχω παίξει μαζί σας, αλήθεια. Πω ότι χαίρομαι που βγαίνει σιγά σιγά ο αληθινός χαρακτήρας κάποιων παικτών στην τηλεόραση. Αν με επιτρέπεις όμως, να δώσουμε την ευκαιρία στον Ζαφύρη, εάν θέλει, εάν θεωρεί όπως είπε, να λυθεί η παρεξήγηση. Μακάρι να μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω και να πάρω πίσω όσα είπα, γιατί ούτε τα θυμάμαι, ούτε τα εννοούσα. Ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθο βαλέτο. Μάλιστα. Να απαντήσω εγώ σε αυτό, πρέπει. Αν θες απαντάς, σας ευχαριστούμε πολύ. Όντως ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθο βαλέτο. Τη δεύτερη από ευκαιρία. Από εκεί και πέρα θεωρώ πολύ άσχημο αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, γιατί σου ξαναλέω ότι χαίρομαι που υπόθηκαν αυτά μπροστά στις κάμερες από τη στιγμή που έχουν υποθεί πίσω από τις κάμερες. Ξανά και ξανά και ξανά και από πάρα πολλούς. Εγώ προσωπικά θα ψηφίζω στο παιχνίδι και θα ψηφίζω
τους, κατά τη γνώμη μου, συγγνώμη που θα το πω, χειρότερους χαρακτήρες για να μείνουν στο παιχνίδι και να δείξουν ποιοι πραγματικά είναι. Για μένα ο καλλιτέχνης, συγγνώμη, δεν μιλάω για μένα αυτή τη στιγμή. Ζαφύρη, μπορείς να πας πίσω να πάρεις τη θέση για την ορθολογία. Το μεγαλείο του ανθρώπου είναι να δέχεται τη συγγνώμη του άλλου. Η συγγνώμη είναι πράξη, δεν είναι λέξη. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω, με συγχωρείς, ένα λεπτάκι, μόνο. Με συγχωρείτε. Ένα λεπτάκι μόνο θέλω. Όπως είπε η Άσπα, είναι. Ναι, όπως είπε η Άσπα, που την αγαπώ πάρα πολύ. Αλλά από εκεί και πέρα θέλω να πω κάτι που είπα. Δεν με ενδιαφέρει τι ακριβώς είπε για μένα. Τα έχω ξανακούσει από το συγκεκριμένο άτομο. Θεωρώ ανεπίτρεπτο καταρχάς που μίλησε έτσι για τους καθηγητές μου. Όπως έγραψα όμως, νομίζω ότι ο καλλιτέχνης ανήκει σε όλο τον κόσμο. Δεν επιλέγουμε ποιοι θα μας ακούν και ποιοι θα μας ακολουθούν. Δεν μπορούμε λοιπόν να μιλάμε υποτιμητικά για κάποιες κοινωνικές ομάδες. Δεν με ενδιαφέρει τι λένε για μένα, αρκεί να λένε στο όνομά μου. Από εκεί και πέρα, ο καθένας θα κρίνει αυτό που βλέπει. Ωραίο τίσερτ φοράς. Καλή συνέχεια. Άνοιξε το λίγο. Έτσι. Συμβολικό το τίσερτ. Συμβολικό. Και ακουμπλεξάριστο. Ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, να συνδεθούμε με τον backstage για να λάβει την βαθμολογία ο Ζαφύρης. Δεν σχολίασε κανένας τίποτα. Για το τραγούδι. Πώς σχολιάσαμε. Βεβαίως. Α, μόνο πάμε εγώ. Παρακαλώ, βαθμολογία. Γιατί εγώ δεν σχολίασα. Δεν θυμάμαι. Πέτρο, δεν πειράζει, δεν με ενδιαφέρει. Γιατί είναι δύσκολη η μέρα σήμερα. Επειδή αυτό που είδα πριν δεν μου άρεσε, πάμε παρακάτω. Ναταλία, βαθμολογία. Βρεμένιο μου, από τη στιγμή που είπα ότι δεν θέλω να... Πρέπει να ψηφίσεις αυτήν οι κανόνες του Star Academy. Ένα νούμερο. Τρία. Νίκο Μουρατίδη. 5. Νίκο Καρβέλα. 0. Άννα Βύση. 3. Πέτρο. Τι είπες, πόσο? 3. Εγώ 5. Μάλιστα. Με το 5, κυρίες και κύριοι, του Πέτρου Κωστόπουλου, ο Ζαφύρης συγκεντρώνει το νούμερο 16. Συμβολικό. Θέλουν να παρέμβουν όμως και από το σπίτι της Μουσικής Ακαδημίας. Ποιος άλλος θα παρέμβει? Μπορώ να πω κάτι? Βεβαίως. Ναι. Ότι ο βαθμός μου δεν αφορά στο χαρακτήρα του, σε ό,τι είπε, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Αφορά, αφορά στην ερμηνεία του. Σωστά, ερμηνεία. Πολύ σωστά. Οι βαθμοί αφορούν στην ερμηνεία. Η Πολίνα θέλει να παρέμβει, η καθηγήτρια φωνητικής. Πολίνα. Ωστόσο, τον Σταρ δεν τον κάνει μόνο η φωνή του, η φωνητική του ικανότητα, αλλά και ο χαρακτήρας του. Εγώ θέλω να πω ότι η ψυχή δεν έχει φύλο και το λέω στο Ζαφύρι αυτό. Το δέρμα μπορεί να επουλώνεται. Η ψυχή δεν επουλώνεται. Νίκο. Μίλησε για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι και εκδιωγμένοι από το σπίτι τους. Και το θεωρώ πάρα πολύ άδικο. Επίσης, όπως έγραψα και εγώ στο Facebook, τα άλογα είναι τα πιο περήφανα και τα πιο καθαρά ζώα. Μάλιστα. Αν δεν θέλει να κρίνεται και να είναι προτινόμενος από τους καθηγητές του, μπορεί να έρθει, όπως είχε πει πριν και ο κύριος Μουρατίδης, στη θέση μας να μας διδάξει ή μπορεί και να επιλέξει να αποχωρήσει. Πάντως εμείς είμαστε γι' αυτό το λόγο εδώ. Και για να τον κρίνουμε και για να τον στρώσουμε και φωνητικά και ηθικά. Πρέπει να έχεις ήθος. Τα υπόλοιπα, το ότι έχω πιει και δεν θυμάμαι, για μένα είναι απλές δικαιολογίες. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Πάμε στη Μάρτζη Λαζάρου και στον Σωτήρη Καραμίτζα. Εδώ είμαστε Μένια. Νομίζω ότι θα πρέπει ο Ζαφύρης να δώσει τη δική του απάντηση. Δεν έχω να πω κάτι. Okay, εντάξει, ήταν ένα λάθος απλά. Το είπα, ήταν ένα λάθος. Δεν ήταν κάτι το οποίο το εννοούσα. Όλοι οι άνθρωποι κάνουμε λάθη. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος να μην κάνει λάθος. Είναι πολύ απλό. Δεν έχω κάτι με τον Σταύρο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά. Α, συγγνώμη, παρακαλώ, μπερδεύτηκα κι εγώ.